σαν δύσκολο. Όπως εγώ θυμάμαι παλαιότερα που ήμουν πιο νέος, που φοβόμουν να πω ό,τι θέλει ο Θεός. Και όταν άκουγα που έλεγαν οι άνθρωποι ότι όπως θέλει ο Θεός και ό,τι θέλει ο Θεός, το έλεγα κι εγώ, αλλά έλεγα στο βάθος μέσα της καρδιάς μου, κι αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ το θέλω, τι θα κάνουμε τότε. Ναι, φοβόμουν αυτό το πράγμα. Μήπως ο Θεός θέλει κάτι το οποίο εγώ δεν το θέλω. Και έτσι έρθω σε δύσκολη θέση. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι το θέλημα του Θεού είναι ειρήνη. Και ότι τελικά αυτό είναι το σημείο της ειρήνης στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτήν την πίστη ότι ο Θεός ενεργεί και αφήσει τον Θεό να ενεργεί στη ζωή του, τότε από αυτήν την ελευθερία, να το πούμε, που δίνει στον Θεό, αυτήν την ελευθερία που δίνει στον Θεό, τότε ανατέλει μία ειρήνη στον άνθρωπο, η όντως ειρήνη, μία βαθία αναφέρετος ειρήνη, η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε άλλο φόβο. Και ενώ αυτό είναι το σημείο το οποίο πηγάζει την ειρήνη, ταυτόχρονα είναι και το σημείο το οποίο φοβίζει τον άνθρωπο. Και νομίζω ο καθένας μας έχει έτσι πείραν από αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε, δεν είναι εύκολο να αφήσουμε να πούμε ό,τι θέλει ο Θεός. Το βλέπω και εγώ πολλές φορές που έρχονται διάφοροι άνθρωποι και ρωτούν, ας πούμε, ερωτήσεις κρίσιμες για τη ζωή τους, για την πορεία τους, και πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Και όταν λάβουν ως απάντηση να κάνουμε προσευχή και να αφήσουμε τον Θεό να κάνει το θέλημά Του, ό,τι θέλει ο Θεός, τότε ή φοβούνται ή δεν νομίζουν ότι αυτό το πράγμα είναι απλώς μια επεκφυγή από το γεγονός. Ενώ αυτό είναι η αντιμετώπιση του γεγονότος. Αυτό είναι η αντιμετώπιση, η σωστή αντιμετώπιση του γεγονότος, η οποία στάση πηγάζει από την βαθιά πίστη ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ενεργεί, διοικεί την χτίση, τα πάντα διοικεί ο Θεός. Και ότι ο Θεός γνωρίζει περισσότερα από μας και προνοεί για μας περισσότερα από ό,τι εμείς τον εαυτό μας. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος εκεί, συνήθως, δυστυχώς, πρέπει να περάσει πολλές δυσκολίες, να χτυπηθεί πάρα πολύ, ώστε να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του, και ότι πολλές φορές οι κρίσεις του και οι ενέργειες του και η λογική τον γελά, τον προδίδει. Και εάν ο άνθρωπος περάσει αυτές τις δυσκολίες, τότε σιγά σιγά, εάν βέβαια έχει έτσι μέσα του ένα πυρήνα πίστεως, μαθαίνει να τα αφήνει τα πάντα στον Θεό. Και ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, παιδιά. Πώς είναι έτσι η ειρήνη πηγάζει στον άνθρωπο, πώς είναι η ελευθερία, πώς είναι η χαρά πηγάζει στον άνθρωπο από την βαθιά πεποίθηση ότι ο Θεός, ο ζωντανός Θεός, αυτός θα προπορευτεί και θα τακτοποιήσει τα πάντα. Και έτσι συμβαίνει. Αυτό είναι η πίστη. Η πίστη καταργεί τα δεδομένα τα ανθρώπινα. Καταργεί τα δεδομένα της λογικής ακόμα. Υπερβαίνει τη λογική. Δεν εξαρτάται ο Θεός από τίποτα το ανθρώπινο. Νικά τα πράγματα. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι αυτή η παραμονή μας, ας πούμε, η συντήρηση του Θείου Θελήματος, η οποία πολλές φορές περνάει μέσα από δύσκολες ώρες, δύσκολες στιγμές, κρίνεται, ας πούμε, η πίστη μας, κρίνεται οι σχέσεις μας με τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος πραγματικά, παιδιά, παραμείνει πιστός στον Θεό, τότε εκεί θα ενεργήσει το θαύμα. Το οποίο θαύμα, μην νομίζετε, δεν είναι θαύματα, όπως είπα και άλλες φορές, ξέρω εγώ, να βλέπουμε εντυπωσιακά γεγονότα. Δεν είναι αυτό το θαύμα. Το θαύμα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανίσταται και γεύεται ακριβώς την ελευθερία του Θεού. Αυτό είναι μεγαλύτερο θαύμα από όλα τα άλλα τα οποία θαμπώνουν και ψάχνουμε να βρούμε θαύματα και προφητείες και ιάσεις και νεκραναστάσεις. Τι είναι αυτά, τι είναι δηλαδή να αναστηθεί ένας νεκρός? Είναι ευκολότερο να αναστηθεί ένας νεκρός σωματικά παρά να αναστηθεί ένας νεκρός πνευματικά. Ακριβώς η Εκκλησία καθημερινώς ζει και διεί αυτό το θαύμα της Αναστάσεως του ανθρώπου εξ ολοκλήρου μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού, και ο άνθρωπος το ζει αυτό το πράγμα όταν μάθει να υποτάξει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού. Αυτό δεν είναι δουλεία. Αυτό δεν είναι δουλεία, παιδιά. Είναι η οδός της ελευθερίας. Είναι η οδός της ελευθερίας. Έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ενώ φαίνεται ότι το να υποταγήσεις στο θέλημα του Θεού υποδουλώνεσαι, τελικά υποτασσόμενος ελευθερώνεσαι. Και το αντίθετο. Ενώ φαίνεται η αμαρτία ότι όταν την εκτελέσεις ελευθερώνεσαι, έτσι, σου λέει απελευθέρωσης, να τα κάνεις όλα. Ωραία, τα κάνεις όλα
και τα χάνεις όλα στο τέλος. Τα χάνεις όλα και γίνεσαι δούλος όλων. Και τελικά αυτό το οποίο ήταν μια επιγγελμένη ελευθερία ήταν ψέμα. Και αυτό που φαίνεται σαν δουλεία, υποταγή στο θέλημα του Θεού, ήταν το μυστικό της ελευθερίας και της